Με τον κύριο Λουκά Πανουριά, ο οποίος είναι μέλος της χοροδίας της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και μέλος της ΠΡΟΣΠΕΡ. Κύριε Πανουριά, καλημέρα. Ή μάλλον Αλεξία, καλησπέρα ξανά. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Βρισκόμαστε στην αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ, όχι στο προάβλιο χώρο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πανουριά, είναι μέλος της ΠΡΟΣΠΕΡ, όπως είπες και εσύ Νίκο, και των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, ο οποίος, όπως ξέρουμε, η ΕΡΤ δεν είναι μόνο δημοσιογραφία και μόνο ειδήσεις. Είναι και τα μουσικά συνόλα, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα. Δεν προβλέπεται, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με όλα αυτά. Νομίζω ο κύριος Πανουριάς θα μπορούσε να μας πει περισσότερα. Έτσι. Κύριε Πανουριά, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κατέστη σαφές από χθες το βράδυ ότι εσείς εξαιρεθήκατε από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ή τουλάχιστον έτσι. Ήρθε μια διευκρινιστική τέτοια. Έτσι, μπράβο, έτσι δείχνει η διευκρινιστική παρέμβαση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό σημαίνει πως εσείς είστε περισσότερο ξεκρέμαστοι πια από τους άλλους συναδέλφους σας, δημοσιογράφους και τεχνικούς της δημόσιας τηλεόρασης. Καταρχήν, είναι οδυνηρό, είναι θλιβερό και προκαλεί τεράστια μελαγχολία το γεγονός ότι τα πρώτα θύματα αυτής της ιστορίας είναι 250 ίσως και παραπάνω άνθρωποι, οι οποίοι λειτουργούσαν στα μουσικά σύνορα, τη χοροδία, τη ΕΡΤ και τη Συμφωνική Ορχήστρα. Για άλλη μια φορά μου θυμίζει αυτή η απόφαση εκείνον τον στρατηγό του Φράνκο που μόλις μπήκε στη Βαρκελόνη το 1936 καταλύοντας την δημοκρατία και σκοτώνοντας τους δημοκράτες επαναστάτες, είπε την εξής κουβέντα που μου έχει μείνει καρφωμένη. Όποιος μου μιλάει για κουλτούρα, εγώ τραβάω πιστόλι. Και είναι η βασική μου απάντηση σε όσους συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τον όρο «άσε ρε, κουλτουριάρης είναι αυτός». Ξέρετε τι εννοώ. Θέλω να μου πείτε καταρχήν πώς είστε και δεύτερον πώς θα πορευτείτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα θα βγάλω λίγο την επιστροφή για να μην μπερδεύομαι σε αυτά που έχω να σας πω. Θα με ειδοποιήσει η συνάδελφός σας εδώ. Μια και πιάσατε ιστορικά, θα σας πω ότι οι Γερμανοί στην κατοχή, όχι, δεν κλείσανε τη Συμφωνική Ορχήστρα, η οποία είχε δημιουργηθεί τρία χρόνια πριν. Όσον αφορά για αυτό η περικουλτούρα, έχουν περάσει και τέτοιοι διευθύνοντες σύμβουλοι από την ΕΡΤ που λέγανε: «Μη μου μιλάς εμένα για μουσικά σύνολα, αφήστε με να κάνω την τηλεόρασή μου». Είχε ξεχάσει βεβαίως τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ που μιλάει για πολιτισμό, ενημέρωση και ψυχαγωγία όλου του λαού, δημόσιου χαρακτήρα τηλεόραση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό χτύπημα για άλλη μια φορά στην τέχνη και στον πολιτισμό. Θα ήθελα να διορθώσω το νούμερο που είπατε. Πράγματι, έπρεπε να είμαστε 220 σαν τρία μουσικά σύνολα. Δυστυχώς είμαστε κάτι κάτω από 150. Για μουσική, μιλάω για τα γραφεία παραγωγής και υποστήριξης, που είναι λίγοι ακόμα συνάδελφοι διοικητικοί υπάλληλοι και αυτοί δεν φτάνουν για τη δουλειά. Εμείς έχουμε έλλειψη σε σημαντικά σοβαρά όργανα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν πάρει σύνταξη ένας φαγκωτίστας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τον πεθαμένο Μότσαρτ να αλλάξει την παρτιτούρα και να πούμε βγάλε το φαγκό του Αμαντέους, παιδί μου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι γραμμένα ιστορικά έργα, συμφωνικά, κλασικά έργα, τα οποία είναι υποχρεωτικά να παιχτούν κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ουδείς από την πολιτική ηγεσία ποτέ αναγνώρισε αυτό το πράγμα στους μουσικούς ή στα μουσικά σύνολα για να έχει μια άρτια ορχήστρα, μια άρτια χοροδία. Και απλά θα σας πω, το οργανόγραμμα της χοροδίας είναι 68 πρόσωπα και αυτή τη στιγμή είμαστε 33. Το οργανόγραμμα της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας, είναι 102 και αυτή τη στιγμή είναι 59. Σας λέω δύο απλά παραδείγματα για να καταλάβετε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Πείτε μου τι άλλο να ακούσω τώρα τον κύριο, αν έχει κάποια ερώτηση. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε Πανουριά, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα άρτια ελληνικά σας. Είναι άλλη μια ένδειξη και απόδειξη ότι εκεί πάνω στο Ραδιομέγαρο, εκτός από εκείνους τους ΠΕΘ, όπως τους ονομάζουν, ή όλους τους άλλους των εξωτερικών παραγωγών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τα κόμματα τα οποία τους προωθούσαν όλες αυτές τις δεκαετίες, και όταν λέω κόμματα δεν εννοώ τελικά μόνο τα κόμματα εξουσίας, διότι δυστυχώς και άλλα κόμματα μπήκαν στη μέση σε αυτό το πάρτι το οποίο στήθηκε εκεί, ή εκπρόσωποι τους, ή εν πάση περιπτώσει άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση μαζί τους. Αυτά τα άρτια ελληνικά τα οποία εσείς ομιλείτε είναι άλλη μια τέτοια απόδειξη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερον, πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Εγώ σας ευχαριστώ. Δύο πραγματάκια θα σας πω πριν πούμε αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω για αυτό το ΠΕΘ που είπατε. Η εκάστοτε κυβέρνηση που έμπαινε εδώ μέσα δεν έβαζε μόνο τους ανθρώπους των πολλών χιλιάδων ευρώ μισθό.
δεν μας άφηνε να κάνουμε και τη δουλειά μας. Παρεμπόδιζαν τη δουλειά μας. Αυτό ήταν το σημαντικό που συνέβαινε εδώ μέσα επί τόσα χρόνια. Πράγματι, η κάθε κυβέρνηση έβαζε εδώ ανθρώπους. Αυτά βρίζεται και προσοχή, προσοχή. Καλώς τα βρίζεται, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για τους μεμονωμένους ανθρώπους αυτών των 1.000 ευρώ. Η μουσική συγκεκριμένα αμείβονται από 800 ευρώ, αορίστου χρόνου μιλάμε τώρα, έτσι. Με προϋπηρεσίες τεράστιες που δεν δόθηκαν ποτέ φυσικά. Πάλι με πονηριές της πολιτικής ηγεσίας. Η πολιτική ηγεσία το 2005 πριν μας εντάξει στο προσωπικό αορίστου χρόνου, ανθρώπους που δούλευαν εδώ από το 1978, φρόντισε να φτιάξει και έναν απαγορευτικό νόμο για την προϋπηρεσία της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, ο 3320 του 2005 αφαιρούσε το δικαίωμα της προϋπηρεσίας από τους εργαζόμενους συμβασιούχους της ΕΡΤ. Όταν λέμε συμβασιούχους, τους ανθρώπους που υπηρετούσαν από το 1979 μέχρι το 2006, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Λοιπόν, αυτά τα συγκεκριμένα θέματα τώρα ΠΕΘ κλπ. Κάποτε πρέπει να λυθούν, αλλιώς δεν θα ορθοποδήσει ποτέ η ΕΡΤ. Η μισθή είναι, συγγνώμη να τελειώσω με αυτό, από 800 μέχρι 1.200 ή 1.300 ο συνάδελφος που έχει 23 χρόνια προϋπηρεσία εδώ μέσα παίρνει 1.300 ευρώ. Αυτό που θέλουμε εμείς, και το λέω για όλη την ΕΡΤ, γιατί έχω εκπροσωπήσει και όλη την ΕΡΤ από σημαντικές θέσεις του συνδικάτου, αυτό που θέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Ερετό διοικητικό συμβούλιο και επαναφορά του ιδρυτικού νόμου 1730 όπως αρχικώς φτιάχτηκε. Επαναφορά της ΣΑΣ και τηλεθεατών ακροατών. 50 άνθρωποι από κοινωνικούς φορείς οι οποίοι ελέγχουν τη λειτουργία της ΕΡΤ. Και όχι ο κάθε δοτός από κάθε κυβέρνηση να έρθει εδώ να παίξει τα ιδιωτικά συμφέροντα ή να παίξει οτιδήποτε άλλο της απασχολεί κατά της τέχνης, κατά της ενημέρωσης, της πλουραλιστικής ενημέρωσης και κατά του πολιτισμού. Κύριε Πανουργιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο. Να σας πω ότι είμαστε μαζί σας. Να σας πω ότι ό,τι θέλετε από εμάς, από τις δομές μας, από τα μηχανήματά μας, από τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, είναι στη διάθεσή σας. Και θέλω να σας πω πραγματικά εκ βάθους καρδίας, τραγουδάτε κύριε Πανουργιά. Τραγουδάτε, διότι αυτή η εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου με την κοπελιά της χοροδίας, με την κοπελιά, το μέλος της χοροδίας που έκλαιγε με λυγμούς τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, αυτό θα μείνει καρφωμένο στο μυαλό μου. Και στο μυαλό πάρα πολλών ανθρώπων. Να είστε καλά κύριε Πανουργιά. Αυτό μας ανατρίχιασε. Αυτό με... Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε για την τόσο ημερώνη συμπαράσταση που παίζαμε από τις δικές σας συχνότητες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την...